Καλησπέρα παιδιά, σε Physics Weeks εδώ και απόψε είμαι πολύ χαρούμενος. Και ο λόγος είναι διότι παρέλαβα κάτι που περίμενα εδώ και πολύ καιρό. Και θα κάνω αυτό το βίντεο για να σας το δείξω. Εδώ είμαστε. iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 256. Δεν θα σας το δείξω ακόμη, θα σας πω για ποιο λόγο το πήρα. Ήμουνα πάρα πολύ καιρό με αυτό το κινητό. 2,5 χρόνια, 3 περίπου. Για μένα είναι πολύ καιρό γιατί κάθε χρόνο αλλάζω κινητό. Και είπα να αλλάξω. Θα πήγαινα στο 12, διότι δεν το βρίσκα πουθενά διαθέσιμο. Αλλά ευτυχώς από έναν φίλο στην Έδεσα το βρήκα διαθέσιμο. Αυτό το χρώμα, αυτό που ήθελα, το 256 κιόλας. Θα σας πω και γιατί το 256 μετά. Το προηγούμενο μου κινητό ήταν το 6S Max. Αλλιώς το 10S Max. Αποφάσισα να το αλλάξω διότι η μπαταρία του δεν κρατάει και τόσο όσο θέλω εγώ. Ο χώρος αποθήκευσης είναι μικρός, 64 GB μόνο. Και δεν με ικανοποιεί. Άμα μπορώ να βγάλω κάποια βίντεο για το κανάλι μου και όλα, δεν φτάνει. Δεν είναι επαρκές. Γι' αυτό πήγα και στο 13 Pro Max, στα 256 GB. Με την μπαταρία που είναι 4352 mAh, πόσο θυμάμαι ακριβώς. Έχει Cinematic Mode, Zoom επί 3, όλο το οθόνη στα 120Hz ανανέωσης, ρυθμός ανανέωσης. Αυτά πάνω κάτω. Αυτά είναι που είδα πιο πολύ στο κινητό και εννοείται η σχεδίαση. Εντάξει, είναι ίδια με το προηγούμενο, αλλά μου άρεσε και το προηγούμενο όπως και αυτό. Το κινητό έχει τέλειο χρώμα, γι' αυτό το επέλεξα κιόλας. Ακόμα δεν έχω βγάλει καν μπροστά τη ζελατίνα. Τη ζελατίνα, το χαρτάκι τέλος πάντων. Αυτή είναι η τέλεια αίσθηση. Το κινητό δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Τώρα τι να σας πω για το design. Είναι ίδιο με το προηγούμενο. Όσο είδατε το 12 Pro Max είναι ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι οι κάμερες. Είναι λίγο μεγαλύτερες, λίγο πιο έξω. Και το τζάμ που έχει εδώ, το γυαλί βασικά, είναι λίγο πιο παχύ. Ο επεξεργαστής του είναι ο α15 Bionic, ο επόμενος που κυκλοφόρησε σε αυτό το κινητό. Τα υπόλοιπα που έχει μέσα στο κουτί, έρχεται με το κινητό φυσικά. Ένα καλώδιο Type-C υποδοχή για το φορτιστή και το κλασικό της Apple. Και εδώ μέσα λογικά έχει οδηγίες. Ναι, και αυτό εδώ για την κάρτα SIM. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και από εδώ είναι για να ανοίξεις κονσέρβες, από ό,τι θυμάμαι. Τα έξτρα που αγόρασα με το κινητό είναι ο φορτιστής, 20W, πολύ δυνατός, της Apple. Μία θήκη Spigen, πολύ ωραία, θα σας τη δείξω σε λίγο. Αυτό φοβάμαι να το αφήσω κάτω γιατί άμα το αφήσεις κάτω κουμπάνει κάμερες. Αυτό είναι ένα κακό που έχει το κινητό, γι' αυτό πρέπει να φοράς πάντα μία θήκη για να μην κουμπάει ποτέ κάτω. Και ένα τζαμάκι, αυτά. Η θήκη είναι... Μου άρεσε και το χρώμα, ταιριάζει με τη συσκευή, γι' αυτό το πήρα. Τώρα την άνοιξα, μην το πιέστε. Είναι ωραία θηκούλα, είναι σιλικονάτη, δεν είναι από τις σκληρές πλαστικές. Βασικά πλαστικά είναι. Σιλικονάτη, τέλος πάντων. Με βλάβει το κινητό. Εδώ έχουμε αυτό. Κλασική Apple. Με την υποδοχή Type-C που έχει μέσα το καλώδιο που σας έδειξα πριν. Αυτά έχει μέσα. Κλείνουμε. Πάμε να βάλουμε και τη θήκη να δούμε πώς φαίνεται. Ωραίο είναι. Κομπλέ.
παντούλε. Ωραία, πάρει και αυτό. Σε παραπάνω λεπτομέρειες δεν θα μπω. Τα ξέρετε, μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας στο ίντερνετ όλα τα χαρακτηριστικά και τα πάντα. Αυτός ήταν ο λόγος που πήρα το κινητό. Μπράβο. Αυτά. Ευχαριστώ όσοι παρακολούθησαν το βίντεο μέχρι το τέλος. Και καλή συνέχεια σε όλους.